Μια μεγάλη αναδρομική έκθεση του Γιώργου Ιωάννου με τίτλο Εσωτερική διαδρομή φιλοξενεί η πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων στα δύο κτηριά της στο Μεταξουργείο. Εκτίθενται περισσότερο από 170 ζωγραφικά έργα καθώς και χαρακτικά σχέδια, σπάνιο αρχαιακό υλικό και αντικείμενα. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν όλη την πορεία του ιδιαίτερα δραστήριου και παραγωγικού καλλιτέχνη από τα σχέδια που έκανε στην περίοδο της κατοχής έως και τα τελευταία έργα του το 2008. Πρόκειται για έναν πρωτοπόρο της δεκαετίας του 1970, ο οποίος είχε τη δική του εικαστική γλώσσα που δεν σταμάτησε ποτέ να εξελίσσει. Ο Γιώργος Ιωάννου έχει ένα pop ιδίωμα, το οποίο είναι πολύ ξεχωριστό στην ελληνική ζωγραφική. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν σαν ένας μοναχικός λύκος τον καιρό που επικρατούσε η αφαίρεση, ο αφαιρετικός εξπερσιονισμός. Αυτός επικεντρωνόταν σε ένα pop ιδίωμα, το οποίο δεν διδασκόταν ούτε στην καλλιτεχνών. Από αυτή δηλαδή την άποψη ήταν μια μοναδική περίπτωση. Και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχει συνεχιστές όπως ο Ηλίας Καφούρος, ο ζωγράφος Ηλίας Καφούρος. Δηλαδή αυτή η πυκνότητα και η συσσόρευση των αντικειμένων στην εικόνα τη συναντάμε και σε κάποιους νεότερους Ελληνικούς καλλιτέχνες. Τα κόμιξ ήταν η βασική επιρροή επειδή ήθελε στην εποχή της δικτατορίας να έχει ακόμα πιο άμεσο το μήνυμά του, που ήταν τα αντιδικτακτορικά τελείως έργα. Οπότε αυτή η αμεσότητα αυτής της γλώσσας ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ έντονο σε εκείνη την εποχή στα 70s, αλλά σαν εκφραστικό ιδίωμα το κράτησε μέχρι τέλος. Δηλαδή το πλακάτο χρώμα και το αυστηρό περίγραμμα το κράτησε μέχρι τα τελευταία του έργα. Πριν από αυτό, τον ενδιέφερε ιδιαίτερα το ναΐφ στοιχείο, λίγο το ίσως της λαϊκής τέχνης, το οποίο ουσιαστικά σε κάποια φάση έκανε ένα συνδυασμό και μετά πήγε σε τελείως διαφορετική γλώσσα προς το τέλος. Δεν ήταν ποτέ, παρόλο το τρέντ της εποχής είναι λίγο οι κολεκτίβες και αυτά, ήταν πάντα λίγο μόνος του, παρόλο ότι η πολιτική του δράση προφανώς ήταν τελείως άλλου τύπου παλιότερα. Αλλά σαν διαδικασία και σαν πορεία ήταν μοναχική στην ουσία της. Σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον, όχι το ελληνικό όμως, ανήκει σε μια παράδοση pop καλλιτεχνών που ήταν ουσιαστικά αντι-pop. Με την έννοια ότι ήταν, ας πούμε, καλλιτέχνες από τη Λατινική Αμερική, καλλιτέχνες από τις μη μεγάλες χώρες, είχαν αναπτύξει ένα τέτοιο ιδίωμα το οποίο χρησιμοποιούσαν την pop γλώσσα, αν θέλετε, να κατακεραυνώσουν αυτή την αισθητική που ερχόταν κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αφηγηματική του δυνότητα ήταν ξεχωριστή, όπως και οι κόσμοι που συνθέτουν το κάθε έργο. Διηγούνται τη δική τους ιστορία που αποτελείται από πραγματικά αλλά και φανταστικά στοιχεία. Στους πίνακες αυτού του δεξιοτέχνη παραμυθά πρωταγωνιστούν πρόσωπα, αντικείμενα, πόλεις και εικόνες που δημιουργούν μια αίσθηση νοσταλγίας αλλά και πικρίας για όσα έχουν χαθεί αν επιστρεπτεί. Στο έργο του Ιωάννου συνυπάρχει η χαρά και η οδύνη. Συνυπάρχει το χιούμορ με το πολιτικό συμβάν. Συνυπάρχει το παραμύθι με τα πραγματικά γεγονότα. Έχουμε ένα έργο στην έκθεση που αναφέρεται στην δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα, για παράδειγμα, του φοιτητή, σε μια διαδήλωση του 1965. Από τότε δηλαδή ο Ιωάννου είναι πολιτικοποιημένος, για να μην πούμε ότι ξεκινά αυτή η θεματική από τις αναπαραστάσεις του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου που κάνει το 1940. Ήδη δηλαδή από παιδί 13 ετών ζωγραφίζει τον πόλεμο. Σχεδιάζει τον πόλεμο. Και αυτή φυσικά η πολιτική, κοινωνική διάσταση στο έργο του κορυφώνεται με τα έργα της δεκαετίας του 70, τα έργα τα οποία κάνει κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και αναφέρονται στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, στη βία που επικρατεί εκείνη την εποχή. Το τραύμα ουσιαστικά έχει άμεση σχέση με την πολιτική του δράση, γιατί όταν ήταν μικρός έφηβος ουσιαστικά ανέβηκε στο βουνό σαν αντάρτης και το προσωπικό τραύμα που ήταν η περιουσία της οικογένειας που έπρεπε να την πουλήσουν λίγο με μια έκτακτη εγχείρηση που έπρεπε να γίνει στη μητέρα του, ουσιαστικά ήταν ένα τραύμα το τι έχασε και πρέπει να πάνε στην επαρχία για το πέθανε ο κόσμος από την πείνα στην Αθήνα. Αυτό αν το συνδέσει και με το πολιτικό κομμάτι και γενικότερα του εμφυλίου, αυτό το τραύμα που ήταν γενικότερο σε αυτή τη γενιά, είναι έντονο γι' αυτό και η μνήμη, το άγχος του χρόνου και λίγο η απομόνωση, ιδίως μετά τη δεκαετία του 70, είναι πάρα πολύ έντονα. Σε σχέση με πάλι το πολιτικό στοιχείο στα έργα του τα ίδια και το χιούμορ που αναφέρεται, είναι πιο πολύ σαρκαστικό και επιθετικό παρά διασκεδαστικό με μια τέτοια έννοια. Οπότε ήταν πάρα πολύ επιθετικό και δεικτικό για εκείνη την εποχή. Και αυτό που έχει σημασία νομίζω ότι εκείνη την εποχή τα έδειχνε κιόλας εκείνα τα έργα. Δηλαδή ήταν κρυμμένα έργα τα οποία έδειξε μετά. Εκτός από κάποια που είναι πολύ άμεσα αναφέρονται στο Πολυτεχνείο, τα άλλα ήταν έργα τα οποία ουσιαστικά με τη συγκάλυψη ότι μιλούσε για την κατοχή, τα έδειχνε την εποχή της Χούντας.
Η ζωγραφική του Γιώργου Ιωάννου είναι έντονα συναισθηματική και ενδοσκοπική. Του αρέσουν τα δίπολα, τον απασχολεί έντονα η αποτύπωση του χώρου, του χρόνου και της μνήμης, από την αρχή της πορείας του μέχρι και το 2008 που σταμάτησε να δημιουργεί. Το στίχημα για τον ίδιο ήταν να κατορθώσει να ζωγραφίσει σαν παιδί, εκφράζοντας τα συναισθήματά του αβίαστα και αφιλτράριστα. Σαν καλλιτέχνης ήταν πολύ αποφασισμένος και δοσμένος στο έργο του, με πολύ αυστηρή πειθαρχία σε αυτό. Ως πατέρας, σε μένα ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός, παρόλο ότι δεν ήταν εύκολος άνθρωπος, αλλά επειδή και εγώ είμαι καστικός καλλιτέχνης, όταν κατάλαβε ότι το ήθελα να κάνω αυτό που κάνω, ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Αυτό που λέγαμε γενικά είναι ότι ήταν... Δεν υπακούσε εύκολα σε δόγματα αλλωνών, αλλά τα δικές του αρχές ήταν αρκετά δογματικές. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο Ιωάννου διαγνώστηκε με άνοια το 2005 και τα τελευταία έργα που έκανε ήταν το 2008. Δηλαδή το 2008 σταματήσει να ζωγραφίζει. Και στην έκθεση τελειώνουμε και με αυτά τα έργα του 2008. Είναι οι τρεις γέφυρες του Κηφισού, το τελευταίο έργο που παρουσιάζουμε. Και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό να σκεφτεί κανείς έναν ζωγράφο, έναν καλλιτέχνη, ο οποίος χάνει τη μνήμη του, αλλοιώνεται η μνήμη του. Και παρόλα αυτά προσπαθεί να απασχίζει να ζωγραφίσει, προσπαθεί να ζωγραφίσει. Και μάλιστα η μνήμη είναι και θεματική του έργου. Είναι μία από τις βασικές θεματικές του έργου του Ιωάννου. Κάθε πίνακας μοιάζει σαν μια πυκνογραμμένη σελίδα ενός βιβλίου, στην οποία ο ζωγράφος προσπαθεί να αποτυπώσει συνοπτικά τον κόσμο του, τις αιμονές του. Αυτές οι σελίδες που πλημμυρίζουν τη σημερινή αναδρομική αναδεικνύουν την εξαιρετική αφηγηματική του ικανότητα και συνθέτουν ένα πληθωρικό γεμάτο χρώματα βιβλίο με αθώες, διασκεδαστικές και καυστικές ιστορίες. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης υποστήριζε ότι το θέμα της δουλειάς του είναι η απειλή της βαρβαρότητας και το άγχος του μηχανικού πολιτισμού. Αυτό το άγχος λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο να κλείνεται στον εαυτό του και έτσι παράγεται μια εσωτερική ζωή, μια ερήμωση. Και ο ίδιος έλεγε ότι αυτή η ερήμωση, αυτή η εσωτερική ζωή είναι και το περιεχόμενο, το βαθύτερο περιεχόμενο της δουλειάς του. Το ενδιαφέρον με τη δουλειά του Ιωάννου είναι ότι μπορείς να αφιερώσεις χρόνο σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχει το θεατρικό στοιχείο και υπάρχει μια τέτοια πυκνότητα που ο θεατής βρίσκεται μπροστά σε μια πυκνογραμμένη σελίδα, να το πω έτσι. Υπάρχει η διήγηση, υπάρχει ο μύθος. Και από αυτή την άποψη μπορείς να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο μπροστά στα έργα του. Και φυσικά, αφιερώνοντας αυτόν τον χρόνο, αποκτάς μια ικανοποίηση. Όπως όταν συμπληρώνεις ένα πολύ μεγάλο σύνθετο παζλ. Κάπως έτσι νομίζω ότι είναι η εμπειρία του θεατή μπροστά στα έργα του Ιωάννου. Η έκθεση του Γιώργου Ιωάννου με τίτλο «Εσωτερική διαδρομή» στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων διαρκεί μέχρι τις 29 Ιανουαρίου.